Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Ας καλέσω αμέσως κοντά μου τις νικήτριες του προηγούμενου επεισοδίου, την Αγγελική και τη μαμά της, τη Μαρία, αλλά και την καινούργια ομάδα, τον Θοδωρή και τον μπαμπά του, τον κύριο Βασίλη. Παρακαλώ, ελάτε κοντά μου. Επιτέλους και ένας μπαμπάς, ο πρώτος μπαμπάς στην εκπομπή μας, γιατί και εμείς οι μπαμπάδες έχουμε ψυχή και μαγειρεύουμε καλά. Έτσι είναι, κύριε Βασίλη. Βεβαίως. Βέβαια και η μαμά της Αγγελικούλας μαγειρεύει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και τα πήγαν περίφημα στο προηγούμενο επεισόδιο και κέρδισαν. Πήραν καλές κριτικές από τον Έκτορα Μποτρίνη. Ακούω εντυπώσεις από το προηγούμενο επεισόδιο. Το ευχαριστηθήκαμε, διασκεδάσαμε, περάσαμε όμορφα. Και το μαγείρεμα ήταν καλό. Το μαγείρεμα ήταν καλό. Και πήρατε και 1000 ευρώ. Και 1000 ευρώ. Συγχαρητήρια. Για να μην φύγει στη συνέχεια. Θα πάρετε σήμερα άλλα 1000 ευρώ. Ναι, πιστεύω ναι. Γελάνε εδώ και ο Θοδωρής και ο κύριος Βασίλης. Πρέπει να σας πω ότι ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη να παίξουν στο παιχνίδι μας. Ποιανού ιδέα ήταν, Θοδωρή, δική σου? Ο μπαμπάς όταν το άκουσε, τι είπε, έπεσε από τα σύννεφα? Όχι, 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 δεν το κάνω αυτό. Αυτό ήταν. Ποιος ήταν, έπεσε η μαμά? Η μαμά, η οποία είναι εδώ κοντά μας. Ένα χειροκρότημα για τη μαμά. Άρα, η μαμά. Πίσω από ένα σημαντικό άντρα υπάρχει μια γυναίκα. Αλλά όταν υπάρχει ο γιος, πίσω από ένα σημαντικό μπαμπά και ένα γιο, υπάρχει η μαμά. Υπάρχει το χιλιάρικο. Α, το χιλιάρικο είναι πιο σημαντικό. Εντάξει, ορθά κοφτά. Καλά τα είπε ο κύριε Βασίλη, να πούμε. Το χιλιάρικο παίζει ρόλο. Οπότε ήρθε όλη η οικογένεια. Κύριε Βασίλη μου, πού μένει στη Θεσσαλονίκη? Στη Νέαπολη. Νέαπολη. Ναι, από το σπίτι που μένει ο γιος και η μαμά του. Ναι. Η σύζυγός σου δηλαδή. Ακριβώς. Εσύ όμως έχεις φύγει, ναι, και από την περίοδο του COVID. Είμαι στη Νέα Καλλικράτεια. Βρήκες δικαιολογία, βρήκες αφορμή, την έκανες με ελαφρά πηδηματάκια και πήγες. Στη Νέα Καλλικράτεια. Χαλκιδική, παρακαλώ, κύριος Βασίλης. Να τα λέμε αυτά. Χαλκιδική, εσείς μόνος εκεί, τις περισσότερες φορές? Όχι μόνος, η γυναίκα μου έρχεται. Έρχεται, πού και πού, το δίμηνο. Όχι, όχι. Στο τρίμηνο. Τρεις φορές την εβδομάδα έρχεται. Α, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή είναι σε σένα. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Το γιο και την Κυριακή που πάει? Τώρα θα το παίξουμε, δεν ξέρω. Θοδωρή μου, για πες μου, ωραία οικογένεια, έτσι. Καλύτερη. Μπαμπάς, παραδοσιακός, ακούει τα λάρα, Κατζατζίδη. Ό,τι και να ακούσει σε τραγούδι, το χορεύει σαν να ακούει τα λάρα, Κατζατζίδη. Τον είδαμε πριν. Είναι σαν να το βλέπει. Ωραίο όμω. Σεστή. Καλλικράτεια πηγαίνει και έχει βάλει τρία ηχεία στο σπίτι. Ωραία. Μπαίνει μέσα στο σπίτι και ακούς το να. Και όλη μέρα κάτι παίζει αυτό το σπίτι. Εντάξει, θα παίξει. Είναι χορευτερά από τη γέννα. Δηλαδή έπρεπε να πας να γίνει δάσκαλο. Χαραμίζει. Τι δουλειά κάνει, κύριε Βασίλη μου? Συνταξιούχο. Τώρα, τι δουλειά κάνει, κύριε Βασίλη μου? Πρώτο βοήθεια. Στο ΕΚΑΒ. Στο ΕΚΑΒ. Α, στο ΕΚΑΒ. Οδηγό ασθενοφόρου. Ναι. Ένα χειροκρότημα στον κύριο Βασίλη. Δύσκολο επάγγελμα. Ήσουν γρήγορο, έδωσε να προλάβει, έβαζε και τη γεννά. Του καταδύναμε. Κάνει παρέα με τον παπά. Φουλ. Τον βγάζει έξω, τον κυκλοφορεί. Πηγαίνουμε για καφέδες, πηγαίνουμε για βόλτες. Πρώτα ακούγαμε σαν παιδάκι, μιλάει, αλλά ναι, όλα αυτά τα σημαντικά οικογενειακά πράγματα. Πηγαίνουμε βόλτες, πηγαίνουμε για καφέ. Ό,τι θέλει. Να σου πω, εσύ με τι ασχολείσαι? Εγώ ασχολούμαι με τον αναπνέω και να κάνω social media. Κάτω social media ξέρουν πώς γίνεται. Πώς αναπνέει, δηλαδή πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Εισπνοή, κανονικά. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Και το κάνει δηλαδή επαγγελματικά. Επαγγελματικότατα. Εμείς το κάνουμε από τη φύση μας. Έχει δύο σένα. Με τα social τι ακριβώς κάνεις? Από τα 18 ξεκίνησα. Ναι. Instagram, TikTok, YouTube, τα πάντα όλα. Ναι. Και τώρα είμαι 24. Ουσιαστικά ζω από αυτό. Κάνω βιντεάκια κωμικά. Κάνεις μόνο βιντεάκια, δεν κάνεις κάτι άλλο ζωή σου? Τι άλλο θα πρέπει να κάνω? Κάποια άλλη δουλειά, παιδί μου, σερβιτόρος, ηλεκτρολόγος, οδηγός αστεροφόρου. Δεν. Όχι, δεν εξελιχθήκαμε τόσο ακόμα. Κύριε Βασίλη, μου, σε αρέσει αυτό που κάνει ο Θοδωρής? Βεβαίως. Βλέπεις τα βιντεάκια του? Τα βλέπω. Και πάρα πολύ ωραία. Κάνεις τα σχολιά σου. Και ακούω και κριτικές που είναι πάρα πολύ ωραία. Εσύ έχεις δει ένα βιντεάκι που δεν σου άρεσε, παιδί μου, και του κάνεις παρατήρηση. Εμένα, μαμά μου, βλέπει τα πάντα που κάνω. Και αμέσως παίρνει τηλέφωνο και μου λέει αυτό εκεί, έπρεπε να κάνεις αυτό. Να πεις εκεί, μαμά μου. Πολλά, πολλά. Καλά κάνεις. Δεν τον κριτικάρω. Δεν τον ακούω κατά ένα περίεργο λόγο. Λοιπόν, εδώ η μαμά, η οποία είναι ενθουσιασμένη με την κόρη της από την προηγούμενη φορά. Τι θα κάνει σήμερα, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, δύσκολα? Τους βλέπω αποφασισμένους για όλα. Έχουν έρθει να μείνουν στην Αθήνα. Και καλή και η Χαλκιδική, καλή και η Θεσσαλονίκη, αλλά η Αθήνα από ό,τι βλέπω και θέλουν να τις κρατήσει. Είναι τραβηχτικιά. Είναι τραβηχτικιά, όπως λέει ο κ. Βασίλης. Ωραία το είπε. Είναι τραβηχτικιά η Αθήνα. Να πούμε αμαλάχη. Εντάξει να πούμε. Και θέλει να μείνει. Γουστάει να μείνει εδώ Αθήνα. Και εμείς γουστάρουμε να μείνουμε. Και εμείς. Και εσείς, ε. Και εμείς, εμείς. Ποιος θα μαγειρέψει πρώτος? Οι κύριοι. Οι κύριοι που ήρθανε. Για να μείνουν. Έτσι. Ωραία. Άρα να μείνουν στην κουζίνα. Και εσείς ήρθατε για να φύγετε να πάτε στο παρατηρητήριο. Πάμε!
πάμε, κύριε Βασίλη.